Σοβαρά ερωτήματα έχουν προκληθεί τις τελευταίες ώρες από τα συντονισμένα δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τύπου, τα οποία προσπαθούν να σπηλώσουν τη μνήμη της Καρολάιν και να δικαιολογήσουν τον πιλότο καθ' ομολογία δολοφόνο της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Πραγματικά διαβάσαμε απίστευτα πράγματα. Για παράδειγμα, ότι η Καρολάιν απειλούσε τον πιλότο με διαζύγιο ή ότι παρουσιάζεται ω παραμηθένιο γάμο μια σχέση μια 15χρονη με έναν 27χρονο. Μια σχέση η οποία κινείται στα όρια τη νομιμότητα και υποδεικνύει πολλά για τι προτιμήσει του δράστη. Το αποκορύφωμα ήταν όμω η επιλεκτική και περίεργη διαρροή σελίδων από το ημερολόγιο τη δολοφονημένη, η οποία προσπάθησε να παρουσιάσει την 20χρονη ω τρελή και επιθετική. Και η οποία παίχτηκε ω πρώτη είδηση από σύσσωμα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζική ενημέρωση. Παρόλο που είναι ξεκάθαρο πω η κοπέλα βρισκόταν σε ένα άρρωστο, επικίνδυνο και χειριστικό περιβάλλον από τα 15 τη. Ουσιαστικά τη μεγάλωσε ο δολοφόνος τη. Μάλιστα, ο τίτλο τη ναυαρχίδας των φιλοκυβερνητικών μέσων μαζική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα έριχνε έμεσα το φταίξιμο στην άγρια δολοφονημένη 20χρονη, κάτι που προκάλεσε την οργή χρηστών του Twitter με αποτέλεσμα το Συγκεκριμένο Μέσο Μαζική Ενημέρωση να αναγκαστεί να τον αλλάξει. Και το ερώτημα που καίει είναι ένα. Γιατί.